Γεια σας, είμαστε εδώ να μιλήσουμε και να κάνουμε το live μας με την κυρία Πετρίδου. Τέλεια, την περιμένω και αυτή να μπει. Σήμερα θα μιλήσουμε και με αφορμή το βιβλίο της για την ο έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, και θα μιλήσουμε έτσι για όλα τα θέματα που αφορούν τον έρωτα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οπότε να την φωνάξω, να την προσθέσω. Δώστε μου 2 λεπτά. Την πρόσθεσα και περιμένω να το δεχτεί. Χαίρετε. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα, γεια σου Μαρία και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί. Τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά, εσείς? Πάρα πολύ καλά και περιμένουμε πώς και πώς. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα που περιμένουν πώς και πώς για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Να τα έχω πούμε εδώ το βιβλίο μαζί μου. Και εγώ το έχω εδώ. και το έχω βρει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και λέω κάτσε να κάνουμε ένα live. Γι' αυτό ξέρω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο ο έρωτας, οι σχέσεις. Οπότε ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σου. Έχεις διαβάσει το βιβλίο από ό,τι κατάλαβα? Ναι, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, είμαι στη διαδικασία ακόμα, αλλά το έχω διαβάσει και έτσι ήθελα λίγο να πούμε και για αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει το τι αφορά. Το βιβλίο αυτό που έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» είναι το 4ο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε, τον Ιούνιο του 2021. Αυτό το βιβλίο είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα σε σχέση με το θέμα που διαπραγματεύεται, το θέμα του έρωτα. Φυσικά και στα προηγούμενα βιβλία μου ήταν ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους, άρα και τα email που μου στέλνουν και τα αιτήματα που έχω για να αναπτύξω θέματα. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω το οποίο είναι αποκλειστικά για τον έρωτα. Ο έρωτας είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στη ζωή των ανθρώπων και εσύ ως ψυχολόγος θα το έχεις παρατηρήσει ότι είναι ένα από τα πιο κοινά αιτήματα που φέρνουν στη θεραπεία οι θεραπευόμενοι. Πώς μπορώ να έχω μια καλύτερη ερωτική σχέση, πώς μπορώ να προσελκύσω το τέρι που επιθυμώ, πώς μπορώ να επιλύσω τα προβλήματα της σχέσης μου κλπ. Επιχείρησα σε αυτό το βιβλίο να προσεγγίσω τον έρωτα από όσες περισσότερες σκοπιές μπορούσα. Στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, μιλάμε για την pop κουλτούρα και τις σημασίες που αποδίδει στον έρωτα, τόσο η pop κουλτούρα όσο και το περιβάλλον μας, οι οποίες μας επηρεάζουν αρκετά ώστε να μας ταλαιπωρούν. Γιατί ως ψυχολόγος... Πολύ ευχαριστώ το θέμα. Ως ψυχολόγος... Επηρεάζει η pop κουλτούρα τον έρωτα και γενικά και τα social media πώς επηρεάζουν, το πώς βλέπω τον έρωτα και τις σχέσεις. Ο έρωτας παρουσιάζεται ως το υπέκτατο καταναλωτικό αγαθό μέσα από την pop κουλτούρα και επίσης δυστυχώς η pop κουλτούρα, από όταν λέμε pop κουλτούρα εννοούμε τα social media όπως πολύ ορθά ανέφερε, στο διαδίκτυο, τις διαφημίσεις, την τηλεόραση, τα βιβλία, αυτά που διαβάζουν, τα περιοδικά, οι εφημερίδες όσες υπάρχουν ακόμη και το ραδιόφωνο. ο έρωτας μέσα από την pop κουλτούρα παρουσιάζεται σε ένα υπέρτατο καταναλωτικό αγαθό και δυστυχώς δίνονται και πάρα πολλά λανθασμένα μηνύματα. Του στείλω ότι τον έρωτα μπορούν να τον απολαύσουν μόνο όσοι άνθρωποι είναι αδύνατοι. Τον έρωτα μπορούν να τον απολαύσουν μόνο όσοι ανήκουν σε κάποια ηλικιακή ομάδα ή στον ορθό εντός εισαγωγικών ερωτικό προσανατολισμό. Είναι σωστά. Ιδιαίτερα από προσανατολιστικά τα μηνύματα που δίνει η pop κουλτούρα για τον έρωτα. Και επίσης η οικογένεια δίνει διφορούμενα μηνύματα για τον έρωτα στα μέλη της, όπως και η κοινωνία. Και εδώ μιλάμε φυσικά για το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα φύλλα και από την οικογένεια και από την κοινωνία. Και επίσης για το γεγονός ότι η κοινωνία μας δυστυχώς είναι μια κοινωνία φτιαγμένη για ζευγάρια. Μαρία, δεν θεωρώ τον έρωτα κάτι άσχημο, δεν τον θεωρώ κάτι κακό, δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποτινάξουμε πάνω μας τα δεσμά του έρωτος.
Θεωρώ όμως ότι είναι μια συνταγή για αποτυχία και μια συνταγή για δυστυχία να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να προσανατολίζουμε τους ανθρώπους στη συνθήκη του ότι μόνο όταν είσαι ερωτευμένος θα είσαι ευτυχής, μόνο όταν ανήκεις σε ένα ζευγάρι θα είσαι καλά και δεν μπορείς να επιβιώσεις μόνος. Πολύ σωστό. Και έτσι αισθάνομαι ότι δημιουργούμε, εγώ τη βλέπω σαν οι ενήλικες που έρχονται, ότι όλη μου η προσωπικότητα και όλο μου το είναι διαμορφώνεται και υφίσταται, που είναι ακόμα πιο βαθύ και υπαρξιακό, στο αν έχω σχέση ή όχι. Λες και δεν είμαι κάτι άλλο, να έχω καταφέρει να είμαι πολύ καλό στη δουλειά μου, να έχω καριέρα ή αν είμαι πολύ πετυχημένο σε άλλα πράγματα, αν έχω κάνει σχέσεις γενικότερα, είμαι καλό στην δουλειά. Ή αν είμαι ένας άνθρωπος ήρεμος και χαρούμενος που απολαμβάνω τη ζωή, που απολαμβάνω τα χόμπι μου, που φροντίζω τη ψυχή μου, που φροντίζω το σώμα μου, ή αν περνώ μια περίοδο αυτή που λέμε την περίοδο του μεσοδιαστήματος. Για μένα είναι απαραίτητες και οι περίοδοι του ερωτισμού και της συντροφικότητας, αλλά και η περίοδη της ανάπαυλας και της η δυνατότητας να αναζητήσω μια ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα δεν ζούμε σε μια εποχή όπως τη θέλει η κοινωνία να είναι, όπως τη θέλει η οικογένεια μας να είναι, που με ένα μαγικό τρόπο γίνεται μια ωραία σχέση και αυτή η ωραία σχέση κρατάει μια ζωή. Το έχουμε παρατηρήσει και είναι καλή ιδέα να το αποδεχθούμε ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα μας δίδεται η ευκαιρία αλλά και η ελευθερία να δοκιμάσουμε διάφορες σχέσεις στη ζωή μας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ελάχιστοι πλέον εκείνοι οι οποίοι στην πρώτη ερωτική σχέση που θα μπουν εκεί και θα μείνουν. Οπότε είναι εξίσου χρήσιμο να απολαμβάνουμε και τις περιόδους της μοναχικότητας. Mm-hmm. Και έτσι πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η ερωτική αγάπη ως αυτοσκοπός και αντίδοτος στη δυστυχία». Ως επακόλουθο όλων αυτών των διδαγμάτων της pop κουλτούρας και όλης αυτής της κατάστασης η οποία έρχεται και μας βομβαρδίζει με ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ερωτευμένος, όταν είσαι ερωτευμένος είσαι ευτυχισμένος, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, πολλοί από εμάς, επιδιώκουμε την ερωτική αγάπη, επιδιώκουμε τον έρωτα για να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Και θεωρούμε ότι αν επιτύχουμε στο ερωτικό κομμάτι, δεν θα είμαστε πλέον δυστυχισμένοι. Mm. Να σας πω εδώ, ως ψυχολόγος που εργάζομαι για τουλάχιστον 4 χρόνια, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που επισκέπτονταν ήταν μέσα σε γάμους και ήταν μέσα σε έρωτες. Είναι μύθος ότι ο έρωτας διώχνει δυστυχία. Ναι, καμιά φορά μπορεί να είμαστε σε σχέση και να είμαστε πιο δυστυχισμένοι από ποτέ. Αν δεν το βιώσεις, δεν το συνειδητοποιείς, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε μόνοι, όταν τελειώσει μια σχέση και μετά, ή ένας γάμος και μετά και περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, ξεχνάμε τις ταλαιπωρίες που είχε η προηγούμενη σχέση και την εξειδανικεύουμε πάλι, πάλι τον έρωτα. Και πάμε έτσι στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο προσπαθεί, επιχειρεί να απαντήσει το ερώτημα. Είμαστε ερωτευμένοι με το πρόσωπο ή με τον έρωτα? Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ερωτεύονται πρόσωπα, αλλά στην ουσία προσπαθούν να τα φτιάξουν, να έχουν μια ερωτική σχέση, γιατί είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα και όχι με το πρόσωπο κάθε φορά. Ναι. Και το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι έτσι ένα αρκετά πρακτικό κεφάλαιο, πώς διαχειρίζουμε το φλερτ αποτελεσματικά. Mm. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και είναι ένα θέμα το οποίο είναι δόκιμο να ασχοληθούμε με αυτό και να ασχοληθούμε και στη σημερινή συζήτηση, αν το θέλεις. Μπορούμε να εστιαστούμε και σε αυτό. Είναι όντως πολύ ωραίο θέμα. Επειδή δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία για να ζήσουμε τη ζωή που ζούμε. Δεν μας έχουν μεγαλώσει με την προοπτική να φλερτάρουμε για πολύ καιρό ή να είμαστε πολύ καιρό μόνοι ή να πρέπει όταν κάνουμε μια καινούργια γνωριμία να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά για να δούμε όλες εκείνες τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να πρέπει να μας προειδοποιήσουν, μπορεί να αποτελούν πράσινες σημαίες ότι έχει καλά στοιχεία το πρόσωπο το οποίο φλερτάρουμε και να προχωρήσουμε, οι κόκκινες σημαίες ότι ίσως θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Και είναι τα πράγματα που προσέχουμε όταν φλερτάρουμε? Τι θέλετε εσύ? Το διάβασε το κεφάλαιο αυτό?
Όχι, δεν έχω φτάσει εκεί. Αυτό λέω είναι καλή ευκαιρία να το πούμε. Όταν μας φλερτάρει ένας άνθρωπος, συνήθως, όταν είμαστε απαίδευτοι σε σχέση με τον έρωτα και έχουμε δεχθεί όλη αυτή την προπαγάνδα από την οικογένεια, την κοινωνία και την pop κουλτούρα που έχουμε αναφέρει προηγουμένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία κατά τη διάρκεια του φλερτ που προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε. Θεωρούμε δεδομένο, απριόριο, ότι είναι το τέλειο αυτό το πρόσωπο για μας, ότι σίγουρα μας κάνει αυτό το πρόσωπο και η προσοχή μας επικεντρώνεται στο πώς θα σαγηνεύσουμε αυτό το πρόσωπο, πώς θα τυλίξουμε, ας χρησιμοποιήσω έναν όρο της Αργκό, πώς θα τυλίξουμε αυτό το πρόσωπο, πώς θα μπούμε σε ερωτική σχέση με αυτό το πρόσωπο και δεν δίνουμε καθόλου έμφαση στο ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, πώς λειτουργεί, αν μας ταιριάζει αυτό το πρόσωπο ή όχι. Βλέπουμε δηλαδή τον άλλον, αυτό μας λες. Εστιάζουμε πώς να κάνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και σε εμάς και δεν βλέπουμε τον άλλον. Όταν φλερτάρουμε, η προσοχή μας πρέπει να εστιάζεται στο να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρει αυτό το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε. Τι περίπτωση είναι. Τι είδους άνθρωπος είναι. Τι χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχει. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος, τι αρχές, ιδέες και αξίες έχει αυτός ο άνθρωπος. Αν οι αρχές, οι ιδέες και οι αξίες του ταιριάζουν με τις δικές μας. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και διαθέσιμος όντως. Αν αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που είναι άξιο εμπιστοσύνης. Γιατί ένα άλλο μεγάλο λογικό σφάλμα που κάνουμε είναι να θεωρούμε αυτόματα ότι οι άλλοι σκέφτονται και λειτουργούν όπως εμείς. Άρα αν εμείς δεν θα ξεγελούσαμε κάποιον άλλον, θεωρούμε ότι ούτε και κάποιος άλλος θα ξεγελούσε εμάς. Αν εμείς δεν θα λέγαμε ψέματα, θεωρούμε αυτόματα ότι ούτε και εμείς θα λέμε ψέματα. Και εδώ ας δώσουμε έτσι λίγο και ένα τρίκ στους τηλεθεατές μας. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιος ο οποίος θα έλεγε ψέματα θα θεωρήσει πολύ εύκολα ότι λέμε κι εμείς ψέματα χωρίς να λέμε. Ή κάποιος ο οποίος θα απατούσε θα θεωρήσει αυτόματα ότι κι εμείς θα απατούσαμε παρόλο που δεν το κάνουμε. Τα έχουμε πει αυτά και στο προηγούμενο live που κάναμε, τις προβολές που κάνουν και ειδικά και οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται κακοποιητικοί και τοξικοί που μιλήσαμε άνθρωποι. Τις προβολές που κάνουν στον άλλον. Άρα, όταν φλερτάρουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας και να αξιολογήσουμε αν αυτός ο άνθρωπος αξίζει του ερωτικού μας ενδιαφέροντος. Ενώ συνήθως τι γίνεται, πέφτουμε με τα μούτρα και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πρόσωπο να μας αγαπήσει, να μας ερωτευτεί, να θέλει να ζήσει για πάντα μαζί μας, να θέλει να μας παντρευτεί αν είναι δυνατόν. Και έτσι πολλές φορές, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, μπαίνουμε σε ωραιότατες, τοξικές ή κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις. Και επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, εγώ θεωρώ ότι στην αρχή μιας γνωριμίας, κατά τη διάρκεια του φλερτ, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να είμαστε μεν ευγενικοί, αλλά να μην είμαστε καθόλου υπεχωρητικοί όσον αφορά στα θέλω μας και όσον αφορά στα στάνταρτς μας, τα κριτήρια μας. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασυντρόφευτος, ο οποίος δεν βρίσκεται σε ερωτική σχέση και θέλει να μπει σε ερωτική σχέση, πρέπει να κάνει κάποια προεργασία πρωτού αρχίσει να φλερτάρει και βασικό κομμάτι αυτής της προεργασίας είναι να καθίσει με τον εαυτό του, να διαβουλευτεί και να αποφασίσει τι θέλει από έναν πιθανόν ερωτικό σύντροφο, πώς φαντάζεται μια ερωτική σχέση, πώς θα είναι μια ερωτική σχέση καλή για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και δεν τα καταφέρνει από μόνος του να βρει αυτά που θέλει. Ίσως είναι καλή ιδέα να το κάνει με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες ενός ψυχολόγου και για συμβουλευτική, όχι μόνο για ψυχοθεραπεία. Δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν έχει ερωτική σχέση. Δεν μ' αρέσει ο όρος ελεύθερος, γιατί θεωρώ ότι οι ελεύθεροι μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε μια ερωτική σχέση. Κάποιος που είναι single, κάποιος που δεν έχει συντροφικότητα και θέλει να αποκτήσει συντροφικότητα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός ψυχολόγου για να βοηθηθεί, ούτως ώστε
να προετοιμαστεί κατάλληλα ψυχολογικά ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το τόσο κέριο πεδίο, το τόσο κέριο σημείο του φλερτ σε μια σχέση. Πραγματικά, επειδή έχω κουραστεί, έχω απειβδίσει να κάνω νεκροψίες σε ερωτικές σχέσεις και γάμους, και μέσα από τη δουλειά μου ως ψυχολόγος, αλλά και μέσα από τη δουλειά που κάνω στο κανάλι μου στο YouTube, όπου απαντάω συνέχεια μέσα με βίντεο σε επιστολές τηλεθεατών, οι οποίοι συνεχώς περιγράφουν προβληματικές σχέσεις, προβληματικούς γάμους, διαζύγια, χωρισμούς, απιστίες. Πραγματικά θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα ότι κάνουμε τεράστια χάρη στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους, εάν επιμείνουμε στο φλερτ και αν είμαστε πολύ έντονοι στο να κάνουμε ορθή επιλογή από την αρχή. Ίσως το 80% όλο και το 90% των προβλημάτων των ερωτικών σχέσεων θα αποφεύγονταν αν κάναμε μια προσεκτική επιλογή με αυτοεκτίμηση και με έμφαση στα δικά μας θέλη και στις δικές μας αρχές και αξίες. Να μην πουλούμε τους εαυτούς μας φτηνά. Να μην θεωρούμε ότι πέφτει η αξία μας επειδή δεν έχουμε ερωτικό σύντροφο, ότι πέφτει η αξία μας επειδή είμαστε ασυντρόφευτοι ή σύγκολοι και να πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουν μια ερωτική σχέση με όποιον άνθρωπο και να είναι όπου ό,τι στοιχεία, προσωπικότητας, χαρακτηριστικά και να έχει αυτούς, προκειμένου να μην μείνουμε μόνοι μας. Ωραία εμείς τα λέμε, αλλά θέλει όντως πάρα πολύ δουλειά αυτό από πίσω και γιατί πάλι θα πω ότι αυτό συνδέεται με το πώς έχω μάθει να βλέπω τις ερωτικές σχέσεις και στην οικογένεια, αλλά και πώς έχω μάθει να είμαι εγώ ως σαν προσωπικότητα, αν μου έχουν δώσει αυτό το να αγαπάω, να με σέβομαι, να με φροντίζω, να μου κάνω τη χάρη, να μην με πουλάω, που το είπες πολύ ωραία. Οπότε έχει πολύ βαθιές ρίζες από πίσω. Νομίζω ότι έχει να κάνει ουσιαστικά με την ψυχοεκπαίδευση, την πνευματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερες εκπτώσεις κάνει. Το στίχημα είναι να είμαι καλά μόνος μου, να καταφέρω να είμαι καλά μόνος μου, ούτως ώστε να μην ξεπουλώ αυτή την καλή συνθήκη στην οποία έχω φτάσει να διαβιώ για οτιδήποτε κατώτερο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια ερωτική σχέση στην οποία θα περνάμε χειρότερα από ό,τι όταν είμαστε μόνοι μας. Οι ερωτικές σχέσεις, Μαρία μου, για μένα είναι το μοναδικό ίσως ή ένα από τα λίγα πεδία στο οποίο επιβάλλεται να είμαστε όχι εγωκεντρικοί, εγωιστές. Να φροντίζουμε για τα πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά μας συμφέροντα. Επιβάλλεται να είσαι εγωιστής στις ερωτικές σου σχέσεις και κυρίως στην επιλογή του ερωτικού σου συντρόφου. Δεν επιλέγεις τους γονείς σου, δεν επιλέγεις την οικογένεια στην οποία θα γεννηθείς, δεν επιλέγεις τη χώρα στην οποία θα γεννηθείς, δεν επιλέγεις το χρώμα του δέρματός σου, τα γονίδια σου. Μπορείς όμως να επιλέξεις τον ερωτικό σου σύντροφο, μπορείς να πεις όχι σε μια πρόταση να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζεται και που δεν είναι καλό για σένα. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτει τους ανθρώπους και λέει αυτός είναι σκάρτος και αυτός δεν είναι καλός. Δεν μου ταιριάζει. Και εδώ να το αναφέρουμε ότι το στερεότυπο ότι τα ετερόνυμα έρχονται έχει καταρριφθεί από την επιστήμη της ψυχολογίας και έχει αποδειχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα από τις αντίστοιχες μελέτες ότι τα ζευγάρια τα οποία έχουν περισσότερες ομοιότητες παραδιαφορές αντέχουν περισσότερο στο χρόνο και έχουν περισσότερο ποσοστό ευχαρίστησης από τις σχέσεις τους. Άρα, επιμένω στο σημείο του φλερτ. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στο παιχνίδι του φλερτ όταν είμαστε δυνατοί ψυχικά, γιατί είναι ένα παιχνίδι για δυνατούς παίχτες, δεν είναι παιχνίδι για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ενδυναμωμένοι ψυχικά. Γι' αυτό τον λόγο και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να μπαίνουμε στο φλερτ, στον αρένα του φλερτ αμέσως μετά από ένα χωρισμό ή όταν περνάμε μια ψυχική διαταραχή, όταν παθαίνουμε κατάθλιψη, για παράδειγμα, δεν είναι κατάλληλη περίοδος να φλερτάρουμε ή όταν έχουμε μια σωματική ασθένεια που μας ταλαιπωρεί, δεν είναι κατάλληλη περίοδος. Γιατί το φλερτ από μόνο του είναι παιχνίδι για παίχτες με γερά νεύρα. Και εδώ θέλω να δώσω κάποιες συμβουλές σε όσους θέλουν να τις ακούσουν, δηλαδή, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καιρό μόνοι τους,
οι οποίοι έχουν την έγνοια μην τυχόν και εκπέσουν, μην τυχόν και πουλήσουν φτηνά τον εαυτό τους και μπουν σε μια σχέση που να μην είναι τόσο καλή για τους ιδίους. Έχω την εντύπωση ότι ο πολύς συντηρητισμός βλάπτει. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε μόνο ψυχή και πνεύμα, έχουμε και σώμα και το σώμα μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες, χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο κατανοητικοί με τις ανάγκες μας αυτές και μιλάω φυσικά για τις ερωτικές και σεξουαλικές μας ανάγκες και να προσέχουμε πολύ, να μην πέσουμε στην παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί συνανθρωποί μας, του να έχουν μία ερωτική επαφή για να καλύψουν τις ερωτικές τους ανάγκες και μετά να νιώθουν εκ των υστέρων, α, εφόσον έφτασε και κοιμήθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να μπω σε σχέση, ούτως ώστε να μην έχω κάνει ένα one night stand ή να μην έχω, να μην έχω ξεπέσει ηθικά. Ναι, τις ενοχές δηλαδή. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί από τη μεγάλη πείρα που έχουμε τέτοια ζητήματα, πολλές φορές ξεκινάει μια ακατάλληλη ερωτική σχέση λόγω ενοχών. Έφτασα και συναντήθηκα, έφτασα και είχα ερωτική επαφή. Δεν θα είμαι καλή κοπέλα αν μπω, δεν προχωρώ σε σχέση επειδή δεν ταιριάζουμε. Ας μπω σε μια ερωτική σχέση για να το εξαγιάσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν μπορείς να παραμείνεις πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καθόλου ερωτικές και σεξουαλικές επαφές. Οπότε, πρέπει έτσι λίγο να μην είμαστε τόσο πολύ συντηρητικοί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, Μαρία μου, τι εννοώ. Αν έγινε κατανοητό, προσπαθώ να το πω. Καταλαβαίνω τι λες. Να μην συμβιβάζω και να μην θεωρώ ότι κάνω κάτι κακό ή κάτι το οποίο ηθικά δεν είναι σωστό και αυτό πρέπει να το καλύψω μόνο και μόνο με μία σχέση. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις γυναίκες. Παρατηρείται και σε άντρες, αλλά περισσότερο σε γυναίκες λόγω του μισογενισμού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία έρχεται και λέει ένας άντρας πάνε πολλές γυναίκες, εγώ είναι πολύ σπουδαίος, είναι λεβέντης. Αν μια γυναίκα έχει πολλούς ερωτικούς συντρόφους, είναι μπιπ. Οπότε πολύ συχνά οι γυναίκες πέφτουμε σε αυτή την παγίδα του να δημιουργούμε μια ερωτική σχέση προκειμένου να μην πει κάποιος για μας αυτή έκανε σεξ χωρίς δεσμεύσεις, άρα είναι ανήθικη. Ναι, ναι. Άρα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί είναι μια παγίδα κι αυτή. Βέβαια. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που σκέφτεσαι, ούψ, επειδή έχουμε προχωρήσει ερωτικά, πρέπει να κάνω σχέσεις, σταμάτα τον εαυτό σου. Δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο επειδή μπήκες στη διαδικασία να έχεις ερωτική επαφή μαζί του, είσαι ένας ζωντανός οργανισμός, έχεις ερωτικές επιθυμίες. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν ερωτικές επιθυμίες από την ενηλικίωση τους, από την εφηβεία μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν είναι μόνο οι νέοι άνθρωποι. Οι νεότεροι άνθρωποι έχουν ερωτικές επιθυμίες. Σε όλες τις ηλικίες οι άνθρωποι έχουν ερωτικές επιθυμίες. Οπότε χρειάζεται έτσι λίγη προσοχή προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα του ηθικισμού, στην ουσία της κοινωνίας. Και πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Είναι έρωτας αυτό που ζω?». Επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το τι δεν είναι έρωτας, τι είναι προβληματική σχέση, τι είναι κακοποιητική σχέση, τι είναι ακατάλληλη σχέση, πολλές φορές μπορεί κάποιοι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια υγιή ερωτική σχέση και να μην έχουν τα κριτήρια για να το αντιληφθούν. Αχ, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Γιατί γίνεται τόση πολύ αρνητική πληροφόρηση, τόση πολύ αρνητική ανατροφοδότηση, τι είναι λάθος, τι δεν είναι σωστό, τι σημαίνει έλλειψη αγάπης κλπ. Που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα αν είναι έρωτας, αν είναι αγάπη αυτό που ζω και το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με αυτό το θέμα. Το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι ένα από τα αγαπημένα μου κεφάλαια. Έχει τίτλο «Ποιος είναι ο ερωτικός μου προσανατολισμός, πώς αυτός επηρεάζει τις πιθανότητες να βρω την αγάπη που επιθυμώ» και το υποκεφάλαιο του έχει να κάνει με την εσωτερικευμένη μου φοβία. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με διάφορους ερωτικούς προσανατολισμούς. Τα βιβλία που γράφονται συνήθως για τον έρωτα και την αγάπη είναι ετεροκανονικά βιβλία. Ακριβώς. Τα οποία αναφέρονται μόνο στις ετεροκανονικές ερωτικές σχέσεις, δηλαδή τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, και αγνοούν παντελώς τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου.
Στο βιβλίο αυτό ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και όπως και στα προηγούμενα βιβλία, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν και αληθινές ιστορίες ανθρώπων που γνωρίζω, που έχω δουλέψει μαζί τους στο παρελθόν, φυσικά χωρίς να προδίδονται τα προσωπικά τους στοιχεία, οι οποίες ιστορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να δώσουν παραδείγματα. Και είναι ενδιαφέροντα και η πρώτη και η δεύτερη ιστορία. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι ανδρών και η δεύτερη, αν το θυμάμαι καλά, με ένα ζευγάρι γυναικών ή το αντίστοιχο. Το 7ο κεφάλαιο έχει τίτλο «Πώς διατηρώ μια υγιή ερωτική σχέση, το πανίσχυρο εργαλείο της επικοινωνίας». Πιο πρακτικό και από το πώς διαχειρίζομαι το φλερτ. Γιατί πάρα πολλές φορές συναντώ το άντε και έκανα μία σχέση. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να είναι, ειδικά σε μία μακροχρόνια σχέση. Έχουν συνήθως σχέσεις που είναι μέχρι ένα χρόνο, μακροχρόνο εννοώ 2, 3, 4 χρόνια. Μέχρι ένα χρόνο που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο ένας χρόνος είναι και όλα πολύ εξειδικευμένα, είμαστε πάρα πολύ καλά, περνάμε φανταστικά, υπάρχει ακόμα ο έρωτας. Μετά που χρειάζεται η επικοινωνία. Νομίζω ότι η επικοινωνία χρειάζεται από την πρώτη στιγμή και αν χτίσει, γι' αυτό είχα πει και προηγουμένως ότι οι άνθρωποι που είναι ασυντρόφευτοι και θέλουν να μπουν σε συντροφικότητα, είναι καλό να κάνουν κάποια προετοιμασία. Mm-hmm. Αγνοούμε εμείς οι άνθρωποι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να φροντίζουμε όλες μας τις ανησυχίες. To attend to all of our worries, το λέω στα αγγλικά, απολογούμε που λέω στα αγγλικά. Δηλαδή, είτε εμείς, είτε ο σύντροφος μας ή η σύντροφός μας, άμα έχουμε κάτι που μας απασχολεί, αν δεν ασχοληθούμε με αυτό, αν δεν απαντήσουμε το ερώτημα, αν είναι ερώτημα, αν δεν καθησυχάσουμε την ανησυχία, αν είναι ανησυχία, αν δεν φροντίσουμε την ανασφάλεια, αν είναι ανασφάλεια, αυτό το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί μαγικά. Αν το βάλουμε κάτω από το χαλί, δεν θα πάψει να υπάρχει. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα και διάφορα άλλα μικρά προβληματάκια που λειτουργούν μαζί να αποτελέσουν και την αιτία της διάλυσης της σχέσης μας. Όχι μόνο των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν σε μια ερωτική σχέση, αλλά και της διάλυσης της σχέσης μας. Αυτή είναι η μαγική συνταγή μαζί με την ορθή επιλογή συντρόφου. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εξάσκηση της επικοινωνίας από την πρώτη στιγμή. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Και όταν λέω δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, δεν εννοώ να γίνουμε ιδιότροποι και μιλιάντιχτοι και ό,τι μας πει το τέρι μας να ενοχλούμαστε. Ναι. Εννοώ ότι οτιδήποτε μας λέει ο άνθρωπος με τον οποίο συμπορευόμαστε, το ακούμε. Το ακούμε με τα αυτιά μας ανοιχτά. Εξασκούμε την ενεργητική ακοή, ακούμε ενεργητικά το τέρι μας, εκτιμούμε και σεβόμαστε και το τέρι μας και τη σχέση μας και βρίσκουμε τον χρόνο για να ασχοληθούμε με τα πράγματα που απασχολούν το τέρι μας και με τον ίδιο τρόπο και το τέρι μας κάνει το ίδιο σε σχέση με μας. Αυτό είναι για μένα η επικοινωνία. Να σέβομαι και να εκτιμώ τόσο πολύ τον εαυτό μου, τη σχέση μου και το τέρι μου, ούτως ώστε οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν, μου είναι φυσιολογικό να προκύπτουν προβλήματα, είναι φυσιολογικό να προκύπτουν παρεξηγήσεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, γιατί οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνο σε ένα ροζ συννεφάκι και δεν ζούμε μόνο σε μια περίοδο που είναι όλα ρόδινα, ακόμη και στην πρώτη περίοδο μιας ερωτικής σχέσης που υπάρχει μια έντονη δράση ορμονική, ειδικά τους πρώτους τρεις μήνες που είναι πολύ ψηλές όλες οι ορμόνες που έχουν σχέση με την ερωτική επαφή και με την ερωτική σύνδεση και μέχρι τους πρώτους 9 μήνες είναι έτσι έντονη η ορμονική συνεργία, δηλαδή οι ορμόνες μας έτσι μας σκουρδίζουν, ακόμη και τότε υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πράγματα που θα μας προβληματίσουν, που θα μας στενοχωρήσουν. Οφείλουμε να τα λέμε στο τέρι μας και οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά το τέρι μας. Να πω εδώ μια ερώτηση που μας έχουν κάνει. Ναι. Ρωτάνε ότι απλά όταν λες όλες τις ανασφάλειες στον άλλο, ο άλλος δεν θα κουραστεί μαζί μας. Ε,
δεν είναι κακή ιδέα να λέμε σαν ασφάλειες στον τέρι μας, σαν ασφάλειες μας στον τέρι μας, προκειμένου ότι έχουμε μια τέτοια ερωτική σχέση, στην οποία έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλή χώρο που να μπορεί και ο ένας και ο άλλος να μιλάει ειλικρινά. Εγώ θα ανησυχούσα για μια ερωτική σχέση στην οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι. Αυτό θα με ανησυχούσε. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν βλέπω, Μαρία, με αυτά που γράφω. Θα πρέπει να τα βλέπω κι εγώ. Μερικές φορές φαίνεται, αλλά μήπως σου είναι κάτω-κάτω. Είναι κάτω και είναι στα... Εντάξει, δεν πειράζει. Την προηγούμενη φορά τα έβλεπα. Έχουμε. Οπότε, εντάξει. Φυσικά, όποιος θέλει να μας ρωτήσει και άλλα πράγματα, εννοείται να μας πει. Αυτό δεν με ανησυχούσε. Α, εντάξει, δεν Μαρία, με αυτά. Το άνοιξα από τον υπολογιστή. Μάλιστα. Okay. Τώρα έχει δουλέψει. Δεν θεωρώ κακή ιδέα να μιλάμε για τις ανασφάλειες μας. Καθόλου κακή ιδέα. Αλλά δεν πάμε και τις ρίχνουμε τις ανασφάλειες μας και φεύγουμε. Καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση. Μια ουσιαστική συζήτηση με το τέρι μας. Και αν έχουμε τέτοιες ανασφάλειες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη σχέση μας, δεν είναι κακή ιδέα να επισκεφτούμε και κάποιο ψυχολόγο σε καμία περίπτωση. Ακριβώς, γιατί ο άλλος δεν είναι εκεί για να μας λύσει τις ανασφάλειες ή για να τις πετάμε, όπως είπες. Δεν τις αφήνει. Και επίσης θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν συνομιλούμε με το τέρι μας να μην κατηγορούμε το τέρι μας για δικά μας θέματα. Mm-hmm. Αν εσύ νιώθεις ανασφάλεια, το πιο πιθανό νιώθεις ανασφάλεια γιατί έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία σου έλεγαν ότι δεν είσαι αρκετά δύνατη, δεν είσαι αρκετά όμορφη, δεν είσαι αρκετά γλυκιά, δεν θα σε αγαπήσει κανένας άνδρας. Οπότε, έχεις μεγαλώσει νιώθοντας ανασφάλειες, έχεις βιώσει και 3, 4, 5, 6, 7, 8 παλάβες σχέσεις που σου έχουν κουρδίσει τις ανασφάλειες σου. Οπότε, όταν μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση, σε μια νέα ερωτική σχέση, ειδικά αν είναι και μια υγιής ερωτική σχέση που περνάς καλά, είναι μόνο φυσιολογικό αυτές οι ανασφάλειες σου να μπουν στην επιφάνεια. Δεν σου φταίει το τέρι σου. Οπότε, είναι πολύ διαφορετικό να πας να πεις το τέρι σου. Ξέρεις, μου έχεις προκαλέσει πάρα πολλές ανασφάλειες. Εξαιτίας σου, εγώ τώρα θα χρειαστεί να πω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να πεις, ξέρεις αγάπη μου, αυτή την περίοδο δυσκολεύομαι, περνάω μια φάση στην οποία αναστατώνομαι, οι ανασφάλειες μου είναι σε έξαρση και ήθελα να το γνωρίζεις, να το έχεις υπόψη σου και αν μπορείς να συνεργαστούμε μαζί στο να το ξεπεράσουμε. Γιατί πολλές φορές πάμε και ρίχνουμε... την ευθύνη στον άλλον, βέβαια. Ναι. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι για τα πράγματα που νιώθουμε, τον κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς. Για τον τρόπο που λειτουργούμε, την κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς. Όπως επίσης και το τέρι μας λειτουργεί όπως λειτουργεί, γιατί έτσι είναι το ίδιο. Και οφείλουμε να... αποδεχόμαστε και τη δική μας μοναδικότητα αλλά και τη μοναδικότητα του ανθρώπου που είναι μαζί μας. Γι' αυτό ξαναπώ πίσω στην ορθή επιλογή συντρόφου. Και ένα από τα σοβαρά λάθη που κάνουμε σε μια ερωτική σχέση είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον. Ακριβώς. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον και θεωρούμε ότι δικαιούμαστε και μπορούμε να αλλάζουμε τον άλλον. Τώρα βλέπω και τις ερωτήσεις. Λέει μια φίλη, δεν θα πρέπει ο άλλος να μας καθησυχάζει με τη συμπεριφορά του. Τώρα αυτά τα πρέπει. Πρέπει να μας καθησυχάζει, αλλά δεν υπάρχει πρέπει αισθάνομαι σε αυτό. Εγώ έχω λίγο ζήτημα με τα πρέπει, παιδιά, γιατί κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Ανά, ακριβώς. Κανένας δεν μας χρωστάει τίποτα. Θα ήταν πολύ όμορφο και πολύ καλοδεχούμενο το τέρι μας να μας καθησυχάζει όταν νιώθουμε ανασφάλειες. Μπορεί όμως αναλόγως της σχέσης που έχουμε το τέρι μας, αναλόγως της διαπραγμάτευσης που έχουμε, γιατί το κάθε ζευγάρι περνάει διάφορες φάσεις μέσα στη σχέση του, διάφορους ανταγωνισμούς κλπ. Μπορεί να μην είναι σε θέση να καθησυχάσει τις ανασφάλειες στο τέρι μας. Μπορεί πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε πάντα ότι αν βάζουμε στο μυαλό μας τα πρέπει, είναι καταπίεση και προς τον εαυτό μας και προς τον άλλον τον άνθρωπο.
Εν ελευθερία συναντιόμαστε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν μου αρέσει ο όρος ελεύθερος ή ελεύθερη για κάποιον που δεν έχει σχέση, για κάποιον που δεν έχει σχέση. Γιατί θεωρώ ότι όχι απλώς μπορούμε, αλλά οφείλουμε να είμαστε και ελεύθεροι μέσα στις ερωτικές μας σχέσεις. Σωστά. Σωστά. Μας ρωτάνε έτσι αρκετά κομμάτια το θέμα της συνεξάρτησης και αν μέσα από την ψυχοθεραπεία μπορούμε να απεμπλακούμε αυτό. Η συνεξάρτηση είναι το νούμερο ένα πρόβλημα με το οποίο διαλεγόμαστε στη ψυχοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ η συνεξάρτηση και είναι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα τα θέματα σχέσεων. Έχει να κάνει. Και τις ψυχικές διαταραχές. Η συνεξάρτηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο μέσω της ψυχοθεραπείας μπορούμε να αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ξεπεραστεί η συνεξάρτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί ακριβώς η συνεξάρτηση είναι απόρρια μιας κακοποιητικής παιδικής ανατροφής. Το inner child μας που έγραφε κάποιος πριν λίγο στα σχόλια, το παιδί που κουβαλάμε μέσα μας είναι πληγωμένο από πολλά χρόνια πριν. Και χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να αναχτίσουμε ή να αποκτήσουμε για πρώτη φορά αγάπη προς τον εαυτό μας, αυτοεκτίμηση, καλύτερη αυτοεικόνα και να μάθουμε να ζούμε για μας πρώτα και έπειτα να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί στην ουσία η συνεξάρτηση σημαίνει προσπαθώ να κάνω τους άλλους να είναι χαρούμενοι, προσπαθώ να κάνω το τέρι μου να είναι ευχαριστημένο στην παρούσα περίπτωση όταν μιλάμε για ερωτική σχέση και εξαντανακλάσεως θα είμαι ευχαριστημένη κι εγώ ή θα είμαι ευχαριστημένος κι εγώ. Ενώ το αντίθετο της συνεξάρτησης είναι η ελευθερία και η διεκδικητικότητα. Γι' αυτό ένα πρόσωπο που έχει τάση προς συνεξάρτηση θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να έχει μια διεκδικητική φάση φλερτ. Ή θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επικοινωνήσει ανοιχτά αυτά που νιώθει και αυτά που του συμβαίνουν, γιατί θα έχει την έγνοια μην τυχόν και στενοχωρήσει το τέλειο του. Άρα, μας λένε, όπως λέει και η Κόνη, γινόμαστε people pleasers, λέει, μέσα από τη συνεξάρτηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, η Μαρίνα λέει ότι στην αρχή δεν είναι, όταν μπαίνουμε σε μια σχέση, λογικό δεν είναι να κολλήσουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το κολλάω από τη συνεξάρτηση. Τελείως διαφορετικό. Η συνεξάρτηση είναι ένα αρρωστημένο κόλλημα. Είναι ένα μη υγιές κόλλημα. Στη συνεξάρτηση προσκολλούμε πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο και προσπαθώ να αντλήσω χαρά μέσα από τη χαρά του άλλου προσώπου και αγνοώ παντελώς τι μου δίνει εμένα χαρά. Ενώ σε ένα υγιές κόλλημα, έτσι, στο ερωτικό κόλλημα, προσκολλούμε στον άλλο πρόσωπο, στον άλλο άνθρωπο, επειδή με το να είμαι μαζί με τον άλλον άνθρωπο, με το να είμαι σε επαφή με τον άλλον άνθρωπο, με το να κάνω έρωτα με τον άλλον άνθρωπο, με το να συνομιλώ με τον άλλον άνθρωπο, νιώθω εγώ ίδιος, εγώ ίδια χαρά. Στο υγιές ερωτικό κόλλημα επιδιώκω να είμαι με το τέρι μου επειδή γουστάρω, ενώ στη συνεξάρτηση επιδιώκω να είμαι με το τέρι μου για να το κάνω εκείνο να γουστάρει. Εκείνο, μπράβο, ακριβώς. Και πάμε στο 8ο κεφάλαιο, θες να πεις κάτι. Να κλείσουμε και να τα αφήσουμε. Είναι trigger ο τίτλος. Μπορεί να εξαλειφθεί συνεξάρτηση με την ψυχοθεραπεία, απλά να μειωθεί. Εάν κάνουμε ψυχοθεραπεία μέχρι τέλους, θα εξαλειφθεί. Εάν σταματήσουμε νωρίς, θα μειωθεί απλώς. Στο ερώτημα αν η συνεξάρτηση σχετίζεται με την εξειδανίκευση, έχουν κάποια στοιχεία, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί η εξειδανίκευση είναι ένα υγιές στάδιο στη φάση της ερωτικής επαφής, της ερωτικής σχέσης. Στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης εξειδανικεύουμε το τέρι μας και αυτό είναι χρήσιμο για να μας δώσει τις ψυχικές δυνάμεις και την υπομονή για να χτίσουμε τη σχέση μας. Όντως. Ενώ στη συνεξάρτηση η εξειδανίκευση του άλλου προσώπου έχει διαστάσεις μη υγιείς. Δηλαδή θεωρούμε το άλλο πρόσωπο ότι είναι πολύ 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 πιο σπουδαίο από ό,τι είμαστε εμείς. Ενώ η υγιής και αναμενόμενη εξειδανίκευση στην ερωτική σχέση δεν έχει να κάνει με τη δικιά μας αξία. Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας λιγότερο σημαντικό και λιγότερο ικανό επειδή εξειδανικεύουμε τον άλλον. Στην συνεξάρτηση βάζουμε τον εαυτό μας εντελώς κάτω. Λοιπόν, το 8ο κεφάλαιο, μια κεφάλαια έχει το βιβλίο, το 8ο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση. Είναι ένα κεφάλαιο που αναφέρεται
στο μύθο της μονογαμικότητας. Η μονογαμικότητα είναι μύθος και η πολυγαμικότητα είναι η αλήθεια των ανθρώπων. Και στο κεφάλαιο αυτό συζητούμε πέρα από αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα, οι άνθρωποι γεννιόμαστε πολυγαμικοί και μέσα από την κουλτούρα, τη διαπαιδαγώγηση, την προσωπική εξέλιξη, εξελισσόμαστε στο να γίνουμε μονογαμικοί. Πέραν τούτου, σε αυτό το κεφάλαιο έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ενός νεαρού άντρα, ο οποίος όχι απλώς λειτουργεί πολυγαμικά, αλλά είναι ένας παίχτης σε πολλαπλά επίπεδα, και πώς αυτός ο άντρας καταφέρνει μέσω της ψυχοθεραπείας να πάει με ελεύθερη επιλογή μονογαμικότητα. Πολύ ωραία το λες, με ελεύθερη επιλογή. Γιατί άλλο άκρο. Ένα ζήτημα το οποίο έτσι έχει να κάνει και με τα πρέπει, που κάποιος προηγούμενος δεν πρέπει το τέρι μας να μας καθησυχάζει τις ανασφάλειές μας και τις αδυναμίες μας. Ένα μεταπρέπει είναι ότι θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μονογαμικοί και ότι οφείλουν όλοι να είναι, πώς να το πω, να είναι πιστοί. Πρέπει. Δεν είναι ο κανόνας και δεν πρέπει. Είτε μπορεί να το κάνει, είτε δεν μπορεί να το κάνει. Και στην επικατάλληλη επιλογή συντρόφου και στο φλερτ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό στάδιο, οφείλουμε να το ρωτήσουμε και να το εξετάσουμε και αυτό το κομμάτι. Αν το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε είναι υπέρ της μονογαμικότητας ως ελεύθερη επιλογή. Το ρωτάμε αυτό. Είσαι μονογαμικός ή είσαι πολυγαμικός? Έχεις απαντήσει ποτέ? Θα απαντούσες ποτέ? Και κάνουμε και ερωτήσεις έτσι. Ας το πάρουμε και λίγο παραπέρα. Θεωρείς ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα να απαντούν από τι άλλες? Εσύ που είσαι άνδρας, για παράδειγμα, δικαιούσε περισσότερο να απαντήσεις παρά εγώ που είμαι γυναίκα? Δηλαδή, είναι καταπληκτικό πόσες πολλές ερωτήσεις μπορούμε να ρωτήσουμε στα πρώτα ραντεβού. Και είναι κρίμα που δεν το κάνουμε αυτό, που δεν εξερευνούμε πλήρως τις απόψεις, τις σκέψεις, τον τρόπο λειτουργίας ενός άλλου ανθρώπου, ώστε να μπούμε σε μια ερωτική σχέση με ελεύθερη επιλογή πάλι και να ξέρουμε που μπαίνουμε και να μην πάμε στα τυφλά, όπως πάνε οι περισσότεροι. Να γνωρίσουμε και λίγο τον εσωτερικό κόσμο, όχι μόνο τον εξωτερικό. Πολύ σωστά. Και το τελευταίο κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο, το οποίο είναι τεράστιο, έχει την έκταση περίπου όσο το μισό βιβλίο, είναι ένα ψυχικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει τον τίτλο «Έρωσα νίκατε μάχαν». Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων, η οποία δεν είναι καθόλου όπως είναι στα παραμύθια, δεν μοιάζει καθόλου με καμιά ταινία που έχουμε δει. Είναι μία πολύ διαφορετική ιστορία, δύο ανθρώπων οι οποίοι γνωρίστηκαν γύρω στα 30, και καταφέρνουν τελικά να είναι μαζί γύρω στα 50, μέσα έτσι από πολλές αλλαγές και θα το δείτε όσοι θα το διαβάσετε. Είναι η πρώτη μου απόπειρα να γράψουμε ιστορηματικά και θα ήθελα έτσι όσοι το διαβάσουν να μου πούν και τη γνώμη τους, αν τους έχει αρέσει. Θα τους αρέσει αυτό το μίνι μυθιστόρημα. Είναι περίπου 40.000 λέξεις. Είναι βασισμένο όχι σε μια αληθινή ιστορία, σε πολλές αληθινές ιστορίες ανθρώπων έχω δουλέψει μαζί τους, αλλά σαφώς είναι μυθογραφία. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Τι κρατάμε για το τέλος, για τον έρωτα? Ο έρωτας έχει ονομαστεί αυτός ο αδιάγνωστος εδώ στο βιβλίο. Ο αδιάγνωστος είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε στο κανάλι μου στο YouTube, που αναφέρεται στους ανθρώπους ή στα πρόσωπα, στις καταστάσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και να περιγραφούν και με ψυχολογικές, με μια ψυχολογική διάγνωση, αλλά δεν ξέρουμε ποια ψυχολογική διάγνωση έχει. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που λέει μια φίλη ότι έχει ρωτήσει αυτές τις ερωτήσεις σε ραντεβού και το βρήκε ενδιαφέρον. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Ο έρωτας είναι απαραίτητος στη ζωή των ανθρώπων. Το γεγονός ότι
Πολλές φορές οι ερωτικές σχέσεις καταλήγουν στα γραφεία του ψυχολόγου και στα γραφεία των ψυχολόγων. Δεν είναι λόγος για να μην έχουμε ερωτικές σχέσεις και για να αποφεύγουμε τον έρωτα και να ερωτευόμαστε. Ο έρωτας είναι μια μεγάλη δύναμη, ισχυρή δύναμη. Όπως γράφουμε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, ο έρωτας λέει αρχαίος θεός, γιος της Αφροδίτης, άχρονος και αένος, παντοδύναμος και ανίκητος, αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη του σύμπαντος. Θεωρώ ότι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι δεν μπορούν παρά να είναι ερωτικοί. Ότι ο ερωτισμός συνάδει και με την ψυχοεκπαίδευση και με την πνευματικότητα, ότι δεν είναι κάτι ευτελές να ασχοληθεί κάποιος με την ερωτική ζωή και με τον έρωτα. Δεν είναι κακό πράγμα να προσκαλούμε τον έρωτα στη ζωή μας. Το βιβλίο μου αυτό είναι μια προσπάθεια να καταλάβω και εγώ ίδια τον έρωτα καλύτερα και να βοηθήσω και τους ανθρώπους που το διαβάσουν, όχι να τον μάθουν απ' έξω και με κατωτά, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο έρωτας. Δεν είναι κάτι που μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο και να πεις εγώ μάθει τα πάντα του έρωτος. Ναι, βέβαια. Θα το ζήσεις, αν είναι πολύ βιωματικό. Ο έρωτας είναι ευπρόσδεκτος στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι μαγικό, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την τύχη, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Δεν είναι κάτι που μόνο πολύ λίγοι τυχεροί άνθρωποι μπορούν να χαρούν στη ζωή τους. Ο έρωτας είναι, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, προϊόν της ψυχικής μας κατάστασης. Mm. Και όσο πιο πολύ φροντίζουμε την ψυχική μας κατάσταση, την αυτοεξέλιξη μας, την προσωπική μας ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να βιώσουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις και πληρωτικές ερωτικές σχέσεις. Και αν ο άνθρωπος δίνει έμφαση στην πρωτεύουσα ερωτική σχέση, που για όλους μας είναι η ερωτική σχέση με τον εαυτό μας, και αν ο άνθρωπος δίνει έμφαση στην καλυτέρευση της σχέσης του με τον εαυτό του, τότε και οι ερωτικές μας σχέσεις θα καλυτερεύουν ούτως ή άλλως. Είναι αισιόδοξο το μήνυμα μου για τον έρωτα, δεν είναι... Πολύ, πολύ και απελευθερωτικό. Εμένα αυτή η αίσθηση μου έχει μείνει από τη σημερινή μας συζήτηση. Απελευθερωτικό από τα πάντα, από στερεότυπα, από μύθους, από ό,τι υπάρχει. Χαίρομαι και πολύ. Δικαιούμαστε να βιώσουμε τον έρωτα, δικαιούμαστε να το χαρούμε, δικαιούμαστε αν δεν είμαστε καλά σε μια ερωτική σχέση to break free, να απελευθερωθούμε, να πάρουμε τον χρόνο μας, να συνέλθουμε, να τα βρούμε με τον εαυτό μας και στην πορεία να δημιουργήσουμε μια νέα ερωτική σχέση όταν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Ακριβώς. Σίγουρα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Και εσένα και τους τηλεθεατές σου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Γεια. Γεια.